ώσπου να μας φέρουν εδώ τον άγνωσμα για να μιλήσει ο πατήρ Νικόλος. Δύο ανακοινώσεις να σας κάνω. Μία το απόγευμα που θα αρχίσουμε για πρώτη φορά σήμερα το καλοκαίρι τις απογευματικές ομιλίες για έκτακτα για σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουμε στις 8 αντί για 7. Να ξέρετε, 8 θα έχουμε. Και επίσης μεθαύριο γιορτάζει ο Άγιος Νικόδημος. Ο Αγιορείτης, έχουμε ένα κλεισάκι εδώ κάτω στη Λεπτοκαριά και την παραμονή θα είναι ο Σεβασμιότατος και την άλλη μέρα θα λειτουργήσουμε εμείς κάτω εκεί. Μας παρακαλούν εδώ οι υπεύθυνοι εκεί πέρα, όποιος θέλει να έρθει στο πανηγύρι αυτή. Είναι μια έκτακτη πανηγύρι που κάνουμε εδώ και χρόνια σε ένα κλεισάκι που το έχουν φτιάξει οι εκπαιδευτικοί της Λαρίσης. Και βλέπω ότι αποπερατώνεται, είναι όμορφο κλεισάκι. Επίσης, την Τρίτη το πρωί που γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος, θα κάνουμε και εδώ έξω στον Άγιο Παΐσιο λειτουργία. Θα είναι μόνο λίγο πρωί, να ξέρετε, 7 η ώρα περίπου θα αρχίσουμε τη λειτουργία. Την Τρίτη, δεν είναι το Άγιο Παΐσιο, την Τρίτη, ναι. Και αύριο θα έχουμε βέβαια στον Άγιο Παΐσιο, θα γιορτάσουμε τις Όλγες, και μνημονεύομαι και τον πατέρα Σοφρόνια αυτή την ημέρα. Πάλι στον Άγιο Παΐσιο θα έχουμε 7 η ώρα λειτουργία. Τώρα τα της εκδρομής, όσοι ήρθατε, τα απολαύσατε, τα χαρήκατε. Όσοι δεν ήρθατε, καλά να πάθετε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε από τις σπάνιες εκδρομές που κάνουμε σε αυτά τα χρόνια και μάλιστα αυτοί που ήρθαν για πρώτη φορά ευχαριστήθηκαν και εντυπωσιάστηκαν πολύ, γιατί δεν περίμεναν μια τέτοια, ας πούμε, έκπληξη στους ιερούς τόπους. Εκεί βρίσκονται τα μέρη τα οποία πάτησε και βάδισε ο λυτρωτής μας, ο Χριστός, εκεί που και η Παναγία έζησε από τα μικρά της χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής της, εκεί που τόσοι Απόστολοι και Άγιοι έδρασαν και ασκήτησαν και έδωσαν, ας πούμε, στην Οικουμένη το φως της αληθείας. Αυτά όλα τα μνημεία, τα οποία τώρα είναι τα περισσότερα στα χέρια ημών των Ελλήνων και κρατιώνται με νύχια και με δόντια, γιατί υπάρχουν πολλοί επίβουλοι που θέλουν πάση θυσία να τα πάρουν και από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής, αλλά κυρίως από τους ετεροδόξους ή και ομοδόξους ακόμη, που θέλουν να περιέλθουν στα χέρια τα δικά τους. Είναι εκπληκτικό το ότι κυματίζει εκτός από την σημαία του Παναγίου Τάφου σε όλα αυτά τα προσκυνήματα, κυματίζει και η ελληνική σημαία που δείχνει ακριβώς τη συνέχεια της ρωμινοσύνης σε αυτά τα μέρη. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε, αξίζει τον κόπο, παίρνετε ειδική ευλογία. Αυτό το γκρουπ που είχαμε αυτές τις μέρες ήταν ένα θαυμάσιο γκρουπ, όπως και άλλες φορές βέβαια, αλλά χαρήκαμε 5 μέρες όσο ποτέ άλλοτε τόσο. Εύχομαι σε αυτούς που πεσέλθηκαν τα Άγια Μέρη να έχουν την ευλογία του Κυρίου μας και της Παναγίας μας και των Αγίων μας, και όσοι δεν έχετε πάει να επιδιώξετε να πάτε. Ας είναι ακριβές οι εκδρομές αυτές. Αξίζει τον κόπο μια φορά τη ζωή σας να πηγαίνετε σε αυτά τα μέρη. Φανταστείτε παλιά που πήγαιναν οι άνθρωποι με τι δύσκολες περιπτώσεις, πηγαίνανε. Μαζεύονταν όλοι στην Ιώπη από το πλοίο, καραβάνια ολόκληρα, και ξεκινούσαν από εκεί για το Ιεροσόλυμα με τα πόδια. Τώρα κάνουν μια ώρα με το λεωφορείο, φανταστείτε, από εδώ ως τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, με τα πόδια. Τέτοια θυσία κάνανε οι άνθρωποι, και σε όλα εκεί τα γύρω προσκυνήματα πήγαιναν πάλι με τα μέσα της εποχής, αλλά πηγαίναν όμως. Και ξεκινάγαν και από πολύ μακρινά μέρη, πάρα πολύ μακρινά μέρη, με άλλο ταξίδι. Είχαν δηλαδή βάλει στόχο στη ζωή τους να γίνουν χατζίδες. Και παίρνουν και την ευλογία. Χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί κάναμε αγρυπνία μέσα στον Άγιο Τάφο, πάνω στο Γολωθά, και εκεί μας είχαν έτοιμοι, ας πούμε, την Αγία Τράπεζα, ήταν ένας επίσκοπος και άλλοι κληρικοί λειτουργήσαμε και όλοι οι αδελφοί μας εδώ κοινωνήσαμε. Όπως επίσης κάναμε και λειτουργία στο σπήλαιο της Βεθλέμ. Είναι τα πιο βασικά στοιχεία για μας. Το σπήλαιο της Βεθλέμ, μέσα εκεί κάτω στο υπόγειο, στο ναό,
και ο Γολγοθάς και ο Άγιος Τάφος που είναι όλα μαζί αυτό, να κάθεται κανείς να λειτουργεί και να απολαμβάνει τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία στο τέλος και να σκέφτεται τα μέρη αυτά που απλώς, όχι απλώς έδρασε ο Θεός, αλλά έδωσε ο Θεός τον εαυτό Του, την αγάπη Του, την πλούσια μέσα από τη θυσία Του για μας. Μάλιστα, διάβαζα χθες ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο ότι ο Θεός λέει, έχει τόση σφοδρότητα αγάπης για μας ότι θα ήθελε κάθε μέρα να θυσιάζεται για μας. Κάθε μέρα να θυσιάζεται. Να βρίσκεται στο Γολγοθά. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για μας. Ένα γραμμάριο να είχαμε κι εμείς αγάπη αυτής της αγάπης θυσιαστικής, νομίζω ότι θα ήμασταν οι καλοί χριστιανοί, αλλά και τα φώτα της οικουμένης. Έτσι είναι η Ορθοδοξία και έτσι είναι η Αγία μας. Λοιπόν, τώρα θα μας τα πει πιο αναλυτικά και πιο θεολογικά ο πατήρ Νικόλος. Αυτά τα οποία είπε ο Γέροντας είναι αληθινά. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα των χριστιανών είναι ότι δεν είναι χριστιανοί. Δηλαδή, εάν είναι κανείς χριστιανός, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Έχει μια ευτυχία τέτοια που λόγω ευτυχίας γίνεται ευεργέτης όλου του κόσμου. Αυτό δεν είναι ψέμα που λέμε, το είδαμε στους Αγίους. Όταν κανείς κάθεται και σκέπτεται έναν από αυτούς τους γνωστούς μας Αγίους που γνωρίσαμε εδώ με τον ημερών μας τους Αγίους που έχουν ήδη πρόσφατα ανακηρυχθεί. Τι τεράστιο βάρος βάστασε. Εδώ έρχεται ένας αδελφός σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου και δεν τον σηκώνεις το βάρος του προβλήματός του και θες να τον αποφύγεις. Τι πράγμα είναι να σηκώνεις το ατέλειωτο βάρος χιλιάδων ψυχών. Πώς μπορεί να γίνει άρα γι' αυτό. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει. Γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος γίνει θεοειδής. Γίνει ο ίδιος Χριστός, κατά χάρη, δηλαδή μπει μέσα στην αγάπη και μέσα στην ύπαρξη του Χριστού, όπως ακριβώς καλούμεθα να μπούμε. Έτσι έχουμε κοινωνήσει σήμερα, οι πιο πολλοί από εδώ έχουμε κληθεί. Είμαστε μέσα στην ύπαρξη του Χριστού αυτή. Εκεί υπάρχουν σπλάχνα αγάπης για όλους, ακατανόητα μεγάλα. Λοιπόν, τα οποία όταν τα δει κανείς, γίνεται ο ίδιος πάρα πολύ ευτυχισμένος. Αφού είναι αθάνατος, αφού είναι άτρωτος από οτιδήποτε, αφού δεν έχει κανένα κίνδυνο, αφού τον κρατάει ο Θεός στα χέρια του, αφού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Καταλάβατε, και εκεί μέσα στην τεράστια αυτή ασφάλεια, η οποία μεταβάλλεται πολύ γρήγορα σε ευγνωμοσύνη, γιατί δεν έκανα τίποτα για να την έχω, δεν έκανα τίποτα για να τα έχω αυτά τα δώρα, έτσι, τα πολύ πολύ μεγάλα αυτά πνευματικά δώρα, ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται χριστιανός εκεί. Και τότε ευεργετεί ακόμα και με τη σκιά του, όπως ο Απόστολος Πέτρος. Καταλάβατε, ο οποίος με τη σκιά του λέει σήκωνε τους νεκρούς. Αυτό δεν είναι μαγικό, είναι η τεράστια αγάπη που είχε ο Πέτρος. Ο Πέτρος είχε αγάπη εκείνη τη στιγμή Χριστοειδή. Έτσι και αυτή η αγάπη απλωνότανε και περιλάμβανε όλους τους ανθρώπους και από την πολύ του αγάπη τη μεγάλη ενεργούσε το χάρι το Πνεύμα το Άγιο και θεράπευε τους ανθρώπους γύρω του χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να σας θεραπεύσει κάποιος με την αγάπη του. Έτσι, πολλοί πονοκέφαλοι, ασθένειες, προβλήματα φεύγουν με την αγάπη. Έτσι, πονάει το μικρό παιδί και πάει στην αγκαλιά της μάνας του και ξαφνικά σταματάει να κλαίει και παραδόξως έχει φύγει ο πόνος. Καταλάβατε, πολύ περισσότερο το κάνει αυτό ο Θεός, έτσι με ένα θαυμαστό τρόπο, το ξαναλέμε, διότι αυτά τα πράγματα είναι μεγάλα και γίνονται Αγίο Πνεύματι. Όσοι ξέρουν αυτά τα πράγματα τι είναι, ξέρουν ακριβώς πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βαστάζει τον πόνο ολόκληρης της ανθρωπότητας και τα προβλήματα και τους λογισμούς όλου του κόσμου, όχι μόνο τα δικά του. Καταλάβατε, χωρίς αυτό δεν έχει σημασία πάρα πολύ ακόμη το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία ή το ότι και εξομολογούμαστε, γιατί βλέπετε όλα αυτά μπορεί να γίνονται με ένα ιδιωτελή τρόπο.
Έτσι, θέλω να βάλω το Θεό στη δούλεψή μου, να μου κάνει αυτά τα οποία θέλω. Οι 9,9999 στους 10 ανθρώπους που πλησιάζουν την Εκκλησία, τέτοιοι είναι. Έτσι έρχονται κοντά και επιτρέψτε μου να πω, βρωμάει αυτή η κατάσταση. Μιλάνε σε εμάς τους ιερείς και καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με ένα θεοφάγο εκείνη τη στιγμή. Θέλει να φάει το Θεό και σένα μαζί, ή δυνατόν. Όχι να τον φάει για να τον βοηθήσει, αλλά να τον φάει για να τον υπηρετεί. Καταλάβατε, να τον υπηρετεί, να τον κάνει δούλο. Και γιατί να μην γίνει εκείνο. Και γιατί να μην κάνω τ' άλλο. Και γιατί να μην είμαι έτσι. Και γιατί να είμαι σαν τον άλλο. Και γιατί να μην έχω εκείνο. Και γιατί να μην έχω τ' άλλο. Και συνεχώς αυτό το πράγμα γίνεται. Και εξαιτίας αυτού εμποδίζουμε, θα το δούμε παρακάτω εδώ, το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει ομαλά και φυσιολογικά πάνω μας, όπως θα ήθελε. Και να μας φτιάξει τέτοιους που θα ήθελε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετάνοιες, ρούχα, πράγματα, όλα είναι της Εκκλησίας. Και τίποτε άλλο δεν είναι της Εκκλησίας, καμιά φορά. Και πλησιάζεις εκεί κοντά και λες, Θεέ μου, να φύγω από αυτό, ναι. Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι κάναμε στην Εκκλησία, λέει, έτσι γίνονται στην Εκκλησία και χειρότεροι από μένα γίνονται. Να μην πάω λοιπόν εγώ εκεί. Γιατί έτσι πως γίνονται αυτοί, έτσι. Λοιπόν, μια φορά ήρθε ένα ζευγάρι σε μένα που μαλώνανε πολύ. Λοιπόν, και ξαφνικά, όπως τα λέγανε μπροστά μου τα λέγανε, λέει η κυρία, μα εγώ, το μόνο πράγμα το οποίο κάνω είναι ότι πηγαίνω στην Εκκλησία, τα έχω κόψει όλα τα άλλα. Και αυτός εδώ δίπλα, ας πούμε, δεν ακούει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν αυτό. Και λέει αυτός, μάλλον σου χρειάζεται περισσότερη Εκκλησία από αυτή που πηγαίνεις. Καταλάβατε. Δηλαδή, τι να το κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε, εάν αυτό το πράγμα κάποια στιγμή δεν καρπίζει και λίγο βαθύτερα. Όταν αρχίσει και καρπίζει λίγο βαθύτερα όμως, πράγμα που είναι δυνατό να γίνει, και πολλοί εδώ, πολλοί από αυτούς που με ακούνε το ξέρουν αυτό το οποίο λέω, τότε καταλαβαίνει κανείς πράγματα άλλα και αρχίζει να γίνεται χριστιανός, να θέλει να είναι. Και καταλαβαίνει επίσης κάτι πολύ απλό, όχι, κάτι πολύ περίπλοκο. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να καταλάβεις τι είναι χριστιανός. Πόσο διαφορετικό είναι όταν γίνεις αυτό το βίωμα από αυτό που είχες πριν, που νόμιζες ότι ήσουν. Καταλάβατε τι λέω. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Καμία σχέση. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, νήπιος και ανήρ. Τι σχέση έχει το νήπιο που ήμασταν όλοι. Σκεφτείτε τον εαυτό σας σε ηλικία ενός έτους. Και σκεφτείτε τον εαυτό σας στην ηλικία που είστε σήμερα. Τι διαφορά υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ιδίου ανθρώπου, μέσα στον ίδιο άνθρωπο μάλλον, μεταξύ της ασυνείδητης ύπαρξής του στην Εκκλησία και της συνειδητής. Στην άλλη ύπαρξη είναι ζωντανός, γι' αυτό βλέπετε στους Αγίους, είναι 60, 70, 80, 90, 100 χρονών και είναι ολοζώντα, είναι σαν 20χρονοι. Σαν 20χρονοι, βλέπεις, μα λες τι είναι αυτό το πράγμα. Και βλέπεις τον άλλο που είναι 30χρονος και είναι σαν ένα 150, ας πούμε, από τα βάρη που κουβαλάει και από το σκοτάδι, δηλαδή, στο οποίο είναι μπλεγμένος. Και το σκοτάδι αυτό το μεταδίδει. Τώρα αυτός μπορεί να έχει και ένα εγκόλπιο εδώ και να φοράει και μήτρα. Φανταστείτε, την καριέρα δεν σε μπορεί κανείς να την κάνεις. Έτσι, μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, έχεις μια αγαμία, τέλος πάντων, εντός εκτός εισαγωγικών. Εντάξει, πιάνεις μερικούς αυτούς και λοιπά, γνωστούς πράγματα, πολιτική και γίνεις επίσκοπος. Δύσκολο είναι. Και πας δίπλα του και μυρίζει θάνατο, θάνατο. Λες να φύγω. Δεν είναι ο Χριστός αυτός που σε κάνει να φύγει, ο διάβολος είναι. Αλλά αυτό το πράγμα, βλέπεις, λέει ο Χριστός, άφεται συναυξάνειν. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να ξεχωρίσεις τη ζωή αυτή. Γιατί, διότι πρέπει να κόψεις και τον εαυτό σου στη μέση. Και εσύ μισός είσαι τέτοιος και μισός αλλιώτης. Ποιο θα νικήσει μέσα μας. Αυτά με αφορμή, αυτά που είπε ο Γέροντας. Εγώ πιστεύω βαθύτατα ότι αυτό που λέει ο Χρυσόστομος, εάν είμαι χριστιανοί, ουδείς ανοί ειδωλολάτρες. Αν είμαστε χριστιανοί, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης. Και να σας πω γιατί το πιστεύω. Δεν το έχω ζήσει προσωπικά. Εγώ όταν γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο, ήμουν ένας ειδωλολάτρης.
Ήμουνα ένας άνθρωπος τελείως άσχετος με την Εκκλησία. Άθεος. Καταλάβατε τι λέω. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν τι σας λέω. Το πώς δηλαδή σε κάνει ο άνθρωπος αυτός. Σε κάνει όχι επειδή σε πιέζει. Όχι επειδή σου παίρνει, ξέρω εγώ, τι θέλησή σου. Τελείως ελεύθερα σου ανοίγει ένα κόσμο και βλέπεις ένα παράδεισο. Και κουβαλάς τη δυστυχία που κουβαλάς, θες να μπω εκεί μέσα. Να γλιτώσω, να μπω εκεί, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι θα κάνω, αν θα ζήσω, πώς θα ζήσω, ξέρω εγώ πώς θα πάω, πού θα βρεθώ. Θέλω εκεί μέσα να πάω, γιατί εκεί είναι αληθινή ζωή. Έξω δεν υπάρχει η ζωή. Καταλάβατε. Και μπαίνεις παρά μέσα και βέβαια εκεί μετά πρέπει να παλέψεις. Η χάριση πρώτη είναι δωρεάν. Αλλά μετά αρχίζεις, βλέπεις ποιος είσαι. Και βλέπεις ότι ό,τι και να κάνεις και όπου και να πας, ο αγώνας είναι χρειαζόμενος. Διότι παντού τα διλήμματα υπάρχουν και παντού η ελευθερία υπάρχει και παντού έτσι, τα πάθη ενεργούν. Και παντού πρέπει να βρεις το θέλημα του Θεού για να προχωρήσεις τα επόμενα βήματα. Δεν το έκανες αυτό. Τελείωσες. Είσαι μέσα και εδώ αρχίζει αντίστροφα η κατάσταση να μετράει. Είναι το άλας το οποίο μωράνθηκε. Σάπισε το αλάτι. Λέει ο Χριστός, πώς θα τα αλατίσουμε. Όσο είναι απ' έξω, εύκολα αλατίζεται, γιατί δεν υπάρχει αλάτι. Ο άλλος ο άσχετος και ο άθρος. Όταν μπεις μέσα όμως και λιμνάσεις, καταλάβατε. Και γιατί λιμνάζεις, τώρα θα δούμε το κείμενο εδώ πέρα. Γιατί λιμνάζομαι. Γιατί λιμνάζομαι. Και στη συνέχεια μας φταίνε όλοι και όλα. Και για κάποιο λόγο, ενώ μπήκαμε μέσα με τόση χαρά και με τόσο ενθουσιασμό και με τόση χάρη, το πράγμα δεν φαίνεται να προχωρεί. Κάτι από αυτό μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα. Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή αυτό το κεφάλαιο εδώ, το κεφάλαιο 5. Αδελφοί δικαιοθέντες εκ πίστεως, ειρήνη να έχουμε προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγή νεσχήκαμεν την πίστη, εις την χάριν ταύτην ενιαστήκαμεν. Εδώ λέει για την πρώτη φάση, την οποία περιέγραψα ήδη. Δικαιοθέντες εκ πίστεως, ειρήνη να έχουμε. Είναι η πρώτη φάση. Η πίστη μας δικαιώνει. Η έννοια της δικαίωσης είναι μια έννοια η οποία δεν είναι νομική έννοια. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Δικαίωση με την πίστη στον Χριστό σημαίνει το εξής, ότι εκεί που ήμουν αδικαίωτος, όπως λένε σήμερα όλοι, αδικαίωτος είμαι. Είμαι αδικαίωτος. Δεν με καταλαβαίνει κανένας. Έρχεται κάποιος και σε καταλαβαίνει. Καθώς το ανοίγεις εσύ με την πίστη, καταλάβατε, σου λέει λοιπόν, έλα αυτός εδώ, να γίνεις παιδί μου, να σου δίνω εγώ δωρεές, να έχω προσωπική σχέση μαζί σου, να σε αναπαύσω, να σου δώσω ειρήνη. Σε υιοθετεί. Πραγματοποιεί την υιοθεσία δηλαδή που είναι το βάπτισμα, τη φέρνει στο φως. Με τη λίγη σου εσύ ελευθερία είπες έλα και έρχεται. Και είναι η πρώτη αυτή κατάσταση της αγαλιάσεως που έχει κανείς όταν μπαίνει στην εκκλησία συνειδητά. Μπορεί να είναι χρόνια γύρω γύρω και κάποια στιγμή συνειδητά μπαίνει. Λοιπόν αυτό το πράγμα, η πρώτη φάση, η δωρεάν φάση αυτή είναι αυτή η ειρήνη. Η ειρήνη η οποία προέρχεται από μια σχετική κατάσταση καταπαύσεως. Πάρα πολλά πράγματα μέσα μας καταπάβουν όταν μπει αυτή η χάρη. Τα πιο πολλά προβλήματα που έχει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να λυθούν. Θυμάμαι μου το έλεγε αυτό ο πατήρ Πορφύριος. Έλεγα, μετρούσα και έλεγα: έχω 1, 2, 3, 4, 5, 672 προβλήματα να σας πω. Και μου έλεγε, λοιπόν, από αυτά δεν είναι κανένα πραγματικό. Όταν έρθει η χάρη θα δεις. Και πραγματικά έρχεται η χάρη και σβήνουν τα προβλήματα. Δεν χρειάζονται απάντηση. Τα πιο πολλά προβλήματα είναι το αδιεξόδου αυτό που κουβαλάμε, του σκοταδιού αυτού, του ασυνείδητου και συνειδητού. Και έχουμε και το ασυνείδητο, τα ασυνείδητα τραύματα, συγκρούσεις, πράγματα τα οποία είναι. Κάθε άνθρωπος είναι η αποθήκη του Σολομώντος. Σε προβλήματα και συγκρούσεις. Να ασχολείσαι με έναν άνθρωπο για μια εκατονταετία. Θα τελειώσεις. Ειδικά σήμερα. Παλιά ήταν πιο απλοί άνθρωποι. Σήμερα είναι όλοι μακελωμένοι μεταξύ τους. Οικογένειες διαλυμένες, κατεστραμμένοι, έχουν όλοι μέσα τους προβλήματα. Να μη σώνει κανείς. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται, εξαφανίζονται τα πιο πολλά. Είναι η πρώτη αυτή κατάσταση της χάριτος, η οποία είναι μια πολύ ευλογημένη κατάσταση και είναι δωρεάν και κρατάει καιρό και είναι αισθητή η χάρις τότε.
Και ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα για τη χάρη αυτή. Και προσεύχεται χωρίς να το θέλει. Και είναι σε κατάσταση προσευχής συνεχώς. Και δεν μπορεί να, να σταματήσει να χαίρεται από αυτή την πράγμα. Την αίσθηση της αιωνιότητας η οποία δίδεται στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται και η ειρήνη για το Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Διού και την προσαγωγή νεσήκαμε την πίστη, ο οποίος μας κάλεσε στην πίστη, εις την χάριν ταύτην ενιαστήκαμε. Στη χάρη αυτή, στην οποία βρισκόμαστε και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Και καυχόμεθα, δεν καυχόμαστε πια για τον εαυτό μας, αλλά καυχόμαστε για τη δόξα του Θεού. Την οποία βλέπουμε και την οποία παρατηρούμε και την οποία βλέπουμε και στη ζωή μας. Έτσι λέει εδώ. Και αρχίζει τώρα το επόμενο, η επόμενη φάση. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα, εν τες λείψεσι. Είπαμε ότι αυτό το πράγμα κρατάει στην αρχή λίγο. Μετά τι έρχεται, θλίψεις. Γιατί έρχονται θλίψεις. Μα γιατί δεν είσαι στο επίπεδο αυτό που σε βάζει χάρης καταρχήν. Είσαι αυτός που είσαι. Ο καθένας έχει τεράστια μέσα του θέματα, όπως είπαμε. Άλλοι τα θέματα. Και γι' αυτό οι θλίψεις έρχονται. Δεν έρχονται οι θλίψεις γιατί κάποιος είναι κακός και εγώ είμαι καλός, όπως έλεγε ο πρόεδρος, ο πρόεδρος Μπους. Μας μισούν γιατί είμαστε καλοί. Λοιπόν, αυτοί οι απλοϊκοί, οι προτεστάντικοι, ας πούμε, αυτοί είμαστε καλοί και αυτοί άλλοι είναι κακοί. Γιατί είμαστε καλοί εμείς? Γιατί εμείς λέμε τον Χριστό, τον χαϊδολογούμε με τα λόγια. Οι άλλοι δεν τον χαϊδολογούν και τόσο. Οπότε, λοιπόν, δεν είμαστε καλοί. Είμαστε βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι αγρίως. Έτσι. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν οι θλίψεις, στις οποίες σχεδόν πάντοτε έχουμε μια ευθύνη. Διότι προέρχονται από δικές μας επιλογές, από δικά μας λάθη. Ενεργεί πολλές φορές ο πνευματικός νόμος, άλλα κάνουμε εδώ, άλλα τραβούμε από εκεί. Πράγματα τα οποία έρχονται, τα προλαμβάνει καμιά φορά μια θλίψη, πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έτσι, αυτά οι πατέρες τα αναλύουν με μεγάλη προσοχή. Αλλά δεν μπορούμε να γλιτώσουμε τις θλίψεις. Λοιπόν. Και αρχίζει τώρα λοιπόν το πρόβλημα. Ήρθε η θλίψη. Τι θα κάνω? Εδώ φαίνεται το μυστήριο της προαιρέσεως, γιατί αν, όπως έλεγα πριν, αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να κάνει τη φυσιολογική πορεία του, θα μας οδηγήσει σε πολύ βαθύτερη πίστη. Η πρώτη πίστη, είπαμε, είναι η πίστη εξακοής, δωρεάν. Η δεύτερη είναι παραβόνας, είναι γάμος η δεύτερη. Είναι να γνωρίσεις αυτόν τον οποίο έχεις απέναντί σου και να τον ξέρεις προσωπικά, όχι απλώς επειδή σου δώσε μια δωρεά και μία χάρη. Καταλάβατε. Αλλά να έχεις όλο το ζαχαροπλαστείο. Έτσι μου είχε πει κάποτε ο πατήρ Παΐσιος. Μια φορά το ρωτούσα, επίμονα, τι είναι προσευχή, τι είναι προσευχή, τι είναι προσευχή. Νεαρό παιδάκι. Και μου λέει, τι να σου πω, δεν θα καταλάβεις, τέλος πάντων, άντε πήγαινε. Και πάω. Και το βράδυ εκείνο μου έδωσε μια δωρεά. Με τη δική του προσευχή. Και εγώ τρόμαξα, λέω, τι είναι τούτο. Και γυρίζω την άλλη μέρα και του λέω, πάλι, εγώ νόμιζα αγίασα εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, και μου λέει, ευλογημένε, λέει, αυτό είναι ένα. Είναι, λέει, μια καραμέλα, λέει, που στη δίνει ο Θεός. Για να δεις ότι υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο πάνω. Το πρέπει ζαχαροπλαστείο. Τι ωραία να διευθύνει κανείς ένα τέτοιο ζαχαροπλαστείο, μου λέει. Να έχει ο ίδιος να τρώει και να δίνει και σε άλλους. Καταλάβατε, εκεί έμεινε η επιχείρηση, δεν προχώρησα. αλλά λέμε πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Γιατί? Διότι όταν έρθουν οι θλίψεις, αυτό είναι το σημαντικό, θα δείξεις την προαίρεσή σου. Τι θέλεις? Να είσαι με αυτόν ο οποίος καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικός, ή να αρχίσεις να κάνεις την καθιερωμένη επίσκεψη στον πνευματικό, όπου θα λες τι σου έκαναν οι άλλοι? Έτσι δεν είναι? Ο πνευματικός, όταν διαβάζει χωρητική ευχή, στην πνευματικότητα διαβάζει χωρητική ευχή για τους άλλους. Δεν διαβάζει για μένα, διότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Έχω πει τι μου έκανε έτσι ο θείος μου, ο πεθερός μου, ο μπατζανάκης μου, ο αδελφός μου, η γιαγιά μου, ο θείος μου. Διαβάζει χωρητική ευχή ο πνευματικός σε αυτούς. Προφανώς δεν διαβάζει σε μένα, διότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αυτό είναι μια από τις ενδείξεις. Για το ότι δεν θέλει ο άνθρωπος προσωπικά να ταπεινωθεί και να μπει στον δρόμο αυτό. Διότι η θλίψη σε φέρνει ακριβώς πρώτης πραγματικότητας στη ζωή σου. Είσαι εσύ πλέον αυτός ο οποίος εκείνη τη στιγμή ταλαιπωρείται και εσύ αυτός ο οποίος θα διαλέξεις. Και λέει εδώ, καυχόμεθαν τις θλίψεις, οι δότες, το ξέρει αυτό ο Παύλος,
ότι η θλίψη υπομονήν κατεργάζεται. Όταν μπει στη θλίψη, με ταπεινό φρόνημα, με φρόνημα ευγνωμοσύνης, ακούστε, γιατί είναι η ευγνωμοσύνη που έχω. Έχω ευγνωμοσύνη, έχω λάβει κάτι. Η ευγνωμοσύνη δημιουργεί ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα φέρνει υπομονή. Και ποιος είμαι εγώ δηλαδή να μην ταλαιπωρούμε. Καταλάβατε, υπομονή. Όχι μόλις ήρθε η θλίψη αμέσως να καταποντήσουμε. Έτσι, όποιον τυχόν φταίει, ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι φταίει, το είναι τι είναι, είναι έπαρση, που σημαίνει δεν έχω ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη τι γεννάει, συντριβή, τρομερή συντριβή μπορεί να γεννήσει. Η ευγνωμοσύνη, όσο πιο μεγάλη είναι. Έρχεται λοιπόν η ευγνωμοσύνη και φέρνει υπομονή, στάσου. Έγινε ό,τι έγινε και λοιπόν εγώ ποιος είμαι, για να μην γίνει. Για να δούμε. Είμαι λοιπόν σε κατάσταση υπομονής. Πρώτο βήμα. Κοιτάξτε πώς τα θέλει να γίνονται τα πράγματα το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό είναι που συζητάμε τώρα. Η υπομονή, λέει, κατεργάζεται δοκιμήν. Με την υπομονή μπαίνει σε μια φάση όπου δοκιμάζεις τα πράγματα. Τι δοκιμάζεις. Δοκιμάζεις τον εαυτό σου ποιος είσαι. Δοκιμάζεις το Θεό πώς είναι. Δοκιμάζεις ακριβώς τα πράγματα πώς πάνε τα πνευματικά. Αν κάνω εκείνο, γίνεται εκείνο. Αν κάνω τάλλο, έρχεται τάλλο. Γίνεσαι ένας εμπειρικός φιλόσοφος, δηλαδή, της χάριτος σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, όταν μπεις στη διαδικασία αυτή της δοκιμής, αυτή η δοκιμή, λέει, φέρνει ελπίδα. Γιατί φέρνει ελπίδα. Γιατί βλέπεις τότε το Θεό μέσα στα πράγματα. Βλέπεις το Πνεύμα του Άγιο πώς συνεργεί στα πράγματα. Σε πρόσβαλε η γυναίκα σου. Έτσι. Για να φέρω και ένα παράδειγμα, να γίνω κατανοητός. Σου είπε κάτι και σε βάρινε. Θλίψεις. Στάσου. Η λύση είναι απλή. Τι ορμάς κατά πάνω της, τη θυμίζεις τι κακό έχει κάνει μέχρι τώρα και αυτή τη λάθη έχει κάνει και δεν αφήνεις τίποτα όρθιο. Και πας στο πραγματικό και λες πάλι με θύμωσε αυτή η γυναίκα. Διαβάστε μια ευχή, την οποία διαβάζει για τη γυναίκα, όπως το λέγαμε πριν, και εσύ έχεις κανένα όφελος. Κανένα όφελος. Έρχεται μεγαλύτερη θλίψη μετά. Από την ίδια πηγή ή από αλλού. Λοιπόν, θλίψη. Είμαι σε κατάσταση ευγνωμοσύνης. Έχω λάβει πολλά. Πολλά από αυτά τα έχω λάβει δια αυτής της γυναικός. Και αυτή μου έβγαλε. Και αυτή με ευεργέτησε. Και αυτή ακόμα με ευεργέτησε. Πολλές φορές στο παρελθόν. Έτσι, ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Λοιπόν, τι γίνεται τότε. Μπαίνω σε μια φάση όπου αρχίζω να μελετώ τα πράγματα και να λέω τι συμφέρει να κάνω εδώ. Τι θα κάνω τώρα εδώ. Πώς θα φερθώ, πώς θα σταθώ, πώς θέλει ο Χριστός να σταθώ. Τι θέλει ο Χριστός, φέρνει την Καινή Διαθήκη αμέσως στο νου σου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, αναπληρώσατε τον νόμο. Πρέπει να αναπληρώσω τον νόμο. Δεν είμαι τέλειος, να βαστάσω λοιπόν κι εγώ λιγάκι, αν να δοκιμάσω να βαστάσω. Πας να δοκιμάσεις να βαστάσεις. Αν το κάνεις, αμέσως βλέπεις να ανταποκρίνεται η χάρη στο Θεό. Σου φέρνει καλούς λογισμούς, χαρά στην ψυχή. Βλέπετε εμπειρικά όλα αυτά. Πληροφορία εσωτερική, ανάπαυση, αίσθηση χάριτος, μόλις ξεκινάς να το κάνεις. Γι' αυτό λέει η δοκιμή, έτσι, η υπομονή φέρνει η δοκιμή, δοκιμάζεις το Θεό, πώς είναι η χάρη, πώς είναι. Η δοκιμή τι φέρνει μετά, ελπίδα. Α, έτσι είναι τα πράγματα. Α, έτσι είναι τα πράγματα, λοιπόν. Επομένως, έχω ελπίδα. Άμα κάνω έτσι, καταλάβατε τι λέω. Και την υγεία μου σώζω, δεν παθαίνω έμφραγμα στα 50, δεν θα το πάθεις το έμφραγμα. Δεν γίνεται να μην το πάθεις. Θα το πάθεις το έμφραγμα. Αν ο διάβολος καταλάβει ότι έχεις, ας πούμε, αυτό, θα φέρνει συνέχεια, δεν είναι. Τον ένα τον άλλο θα σε φουσκώνουν, θα σε φουσκώνουν. Στο πνευματικό θα τους εξομολογήσεις εσύ, Λοιπόν, εσύ θα φταίει σε τίποτα, γιατί κανένας ποτέ δεν έφταιξε σε τίποτα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι όμως αυτός ο δρόμος της χάριτος. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Γιατί αλλιώς σου φέρεται σένα. Αλλιώς είναι αυτός. Αυτό το πράγμα θα ακούσουμε παρακάτω. Ο Χριστός υπέρ ημών, έτσι, όταν εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, πέθανε. Δηλαδή, τελείως δωρεάν φέρεται. Πού είναι η δική σου η δωρεάν συμπεριφορά. Πού είναι. Αν αυτά τα λέγαμε και τα ζούσαμε, δεν θα υπήρχε χριστιανός στον κόσμο όλο, από τον Τσίπρα ξεκινώντας, όλοι θα λέγανε χριστιανός είμαι κι εγώ. Γιατί αυτά είναι η ζωή, αυτά που λέμε τώρα. Αλλά δεν τα ζούμε, δεν τα φανερώνουμε και δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλώνει άθεος. Δεν ξέρω τι είναι από μέσα το πουλάκι μου, αλλά
Δεν μπορεί να είναι, γιατί αισθάνεται ηλίθιος αν πει ότι είναι χριστιανός. Και αισθάνεται ηλίθιος, γιατί πρώτοι εμείς οι παπάδες βγαίνουμε από στον άμμονα και λέμε βλακίες. Και λέμε βλακίες γιατί δεν τα ζούμε βήμα προς βήμα. Αν τα ζεις βήμα προς βήμα και εμπειρικά, δεν λες βλακίες πια. Μπορεί να είναι αυτά που λες περιορισμένη σε αυτή, αλλά βλακεία δύσκολο να πεις, διότι τι να πω, να βγω σκοτάκι και να πω εγώ να φωνάζω, ξέρω εγώ, αγαπάτε τις γυναίκες σας, εγώ πρόσδεκα την αγαπώ. Πώς να το πω, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Έχεις δυσκολία για τα παιδιά σου, δυσκολία για τον αδερφό σου, δυσκολία για τον προϊστάμενο σου, δυσκολία. Άμα δεν την παλέψεις και βγεις και λες έξω ότι κάντε εσείς αυτό που εγώ δεν μπορώ. Καταλάβατε. Πρέπει να εξηγήσεις τον άλλο πώς γίνεται και αν γίνεται. Αυτό κάνει ο Παύλος. Το εξηγεί. Λέει βήματα. 1, 2, 3. Κάνεις υπομονή. Επειδή έχεις ευγνωμοσύνη, λόγω του ότι είσαι, η ευγνωμοσύνη έχει ταπείνωση, αυτό οδηγεί σε δοκιμασία, δοκιμάζεις τα πράγματα του Θεού και καθώς βλέπεις ότι η χάρη ανταποκρίνεται πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε ανταποκρίνεται. Όταν θέλεις να σκεπάσεις και να αγαπήσεις τον άλλο, ανταποκρίνεται η χάρη μετά από λίγο. Και εσύ ο ίδιος απορρίσεις με αυτό. Αφού πρώτα έχεις φάει τα μούτρα σου, βέβαια, άπειρες φορές, διότι τα δεν μαθαίνονται μεταξύ τυρού και αχλαδιού σε ένα γεύμα, ούτε τώρα που τα λέμε. Αυτά μαθαίνονται στη μάχη, είναι οδηγίες μάχης αυτά. Είναι εγχειρίδιο τακτικού πολέμου αυτά τα πράγματα εδώ. Μην νομίζετε ότι είναι. Δεν γραφτήκανε και γραφτήκαν από άνθρωπο ο οποίος μπήκε στο δρόμο αυτό και η μόνη καύχησή του που είχε ήταν αυτό. Τόσες φορές με δίρανε, τόσες φορές με μαστιγώσανε, τόσες φορές με πετάξαν στη θάλασσα. Τα θυμάστε που τα λέει ο Παύλος. Δεν έρχονται από κάποιον ο οποίος πέρασε μια ζωή σαν εμένα, δεν ήταν καθηγητής. Καταλάβατε τι λέω. Ήτανε Απόστολος των Εθνών, μάλιστα, σκληρά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και ελπίδα, είμαστε στην ελπίδα, η δε ελπή σου κατεσχύνει. Όταν δεν έχεις την ελπίδα, ξέρεις ότι δεν σε ντροπιάζει ο Θεός ποτέ. Αν ξεκινήσει μια επιχείρηση, για χάρη του Θεού, για χάρη του Χριστού, δεν θα σε ντροπιάσει. Θα στη φέρει πέρα, ποιος, εις πέρας, ποιος, αυτός. Θα στη φέρει εις πέρας. Και μετά θα κερδίσεις όλα αυτά τα οποία κερδίζει κανείς, δηλαδή την γαλήνη, την κατά Θεόν χαρά, μια αίσθηση προκοπής και άλλα πολλά τα οποία θέλει αυτός να σου δώσει, γιατί δεν φτάνει που κάνει αυτός τη δουλειά σου, δίνει και δωρεές από πάνω μετά. Λάβατε, σαν να σου χρωστούσε κιόλας. Αυτό είναι. Η δε ελπή σου κατεσχύνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τις καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοχεθέντος ημίν. Αυτό είναι. Γιατί έρχεται η χάρη του Θεού και η αγάπη του και πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Πλημμυρίζει μετά την καρδιά. Μετά τη δοκιμασία σου προσφέρεται σαν Υιός. Σαν να είσαι Υιός. Πριν τη δοκιμασία σου προσφέρεται σαν να είσαι ένας επέτης. Μετά τη δοκιμασία σου προσφέρεται ως Υιός ημάν. Δεν είναι δικά μου λόγια, του Παύλου είναι. Ως Υιός ημάς προσφέρεται ο Θεός. Σαν να είσαι γιος του μετά σου προσφέρεται. Γιατί μπήκε σε αυτό το γράμμα, γιατί την προσφορά την καταλαβαίνεις. Η μόνη αιτία για την οποία ο Θεός δεν μου δίνεται είναι ότι δεν θα το καταλάβω αυτό τώρα. Αν περάσω μέσα από το κανάλι αυτό, θα το καταλάβω. Θα καταλάβω την αγάπη σου. Θα αγιάσω έτσι. Αυτός είναι ο δρόμος του αγιασμού. Που αν ξέραμε τι είναι, θα τον θέλαμε όλοι. Θα τον θέλαμε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι. Και μας μπαίνουν στο νου κάτι ηθικολογίες, κάτι νομικισμοί, κάτι περίεργα πράγματα, κάτι βάσανα, κάτι μαρτύρια. Και λέμε, δεν θέλω. Ας ζήσω λίγο τη ζωή μου, άσε με Θεέ μου να κάνω την αμαρτία μου, λίγα χρόνια ακόμα, και μετά μετανοώ. Τι μετά μετανοείς. Αυτή είναι η ζωή εδώ. Έτσι, παρακάτω το λέει, στο ίδιο χωρίο. Έχουμε τη ζωή του στα χέρια μας. Τη ζωή, αυτή είναι η ζωή. Είναι ανακαίνιση, είναι αίσθηση. Αίσθηση ζωντανή ότι τα πράγματα τώρα έτσι είναι καλά, τώρα έτσι δουλεύουν, τώρα έτσι προχωρούν. Καταλάβατε. Και όταν λιγάκι το πάρεις πάνω σου, ας πούμε, ξανά έρχεται η φλίψη σε άλλη βέβαια και ξαναρχίζει πάλι. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι έγινε προηγουμένως ήταν της χάρης του, δεν είναι δικό σου. Καταλάβατε. Δεν είσαι εσύ ο οποίος. Δια της χάρης του ο άνθρωπος είναι σπουδαίος. Έτσι. Και συνεχίζει, έτυγαρ, πως σας το είπα πριν, Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρών υπερασεβών απέθανεν. Ακούστε, λέει, που προέρχεται αυτή η τεράστια κατάσταση, αγάπη, πως είναι ο Θεός, δηλαδή, που έλεγα πριν,
Υπέρ ημών, λέει, απέθανε. Έτι όντων ημών αμαρτωλών. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να σκεφτεί ότι θα αποδώσει η θυσία μου, ε. Ο Χριστός πεθαίνει σε ένα τελείως εχθρικό κόσμο. Απέναντί του έχει ή εχθρούς ή μπούφους. Μόνο η Παναγία λίγο λέει, καταλαβαίνει. Λίγο, καταλαβαίνει πολύ η Παναγία, δεν μπορεί να πει. Σε ποιον να το πει, στους μπούφους που ένας έφυγε από εδώ και ένας έφυγε από εκεί. Ποιος έμεινε, κοιτάξτε πώς είναι ο άνθρωπος. Φοβερό πράγμα. Μα τον βλέπαν να κάνει μια θαυματουργή κάθε μέρα, θα μπορούσε να πει κάποιος, ρε παιδιά, να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του, τέτοιος άνθρωπος που είναι. Τι έκαναν όλοι, λακίσανε κατά το, ε? Έκοψαν λάσπη, φύγανε οι πάντες. Και ο Πέτρος ακόμα, το μεγάλο παλικάρι που έβγαλε και το αυτό, τρεις λέει, τρεις φορές τον απαρνήθηκε, μέσα σε μια βραδιά τρεις φορές. Καταλαβαίνετε τι πράγμα, τι φοβερό, τι θάνατος, δεν πεθαίνει ως δοξασμένος και ως παρηγορημένος και ως αυτός. Σαν το σκυλί στην κυριολεξία, σαν το σκυλί. Ποιος? Ο Χριστός. Ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο Θεός ως άνθρωπος. Σαν το σκυλί. Και η Παναγία λέει δεν μιλάει, δεν μίλησε η Παναγία. Τι απ' η Παναγία. Ποιος έστω και κατά ελάχιστη προσέγγιση θα καταλάβαινε. Γι' αυτό και σιωπά. Έτσι, και επειδή σιωπά, είναι αυτό που λέει ο Σιμεών, σου δε αυτή στην καρδία να διελεύσετε ρομφαία. Πυρωμένο σπαθί θα περάσει την καρδιά σου. Γιατί δεν μπορούσε να το πει σε κανένα. Τέτοιο πόνο. Λένε οι πατέρες, μεγαλύτερο πόνο από τη Παναγία δεν υπήρξε στη γη. Καταλάβατε. Και δεν έφταιγε αυτό τον πόνο βέβαια, σε τίποτα. Μόλις γάρ υπέρ δικαίου της αποθανείται. Υπέρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανεί. Μήπως ίσως λέει, για κάνα τελείως δίκιο και κάνα πολύ υπέροχο μπορεί να πεθάνει λέει κανείς. Ίσως τάχα. Ίσως μπορεί κανείς και να πεθάνει για κάποιον ο οποίος είναι φοβερός. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Η αγάπη του Θεού λέει, να αυτή είναι η σύσταση, η ποιότητά της ας πούμε. Αυτή είναι η ποιότητα της αγάπης. Ότι έτι ημών αμαρτωλών όντων υπέρ ημών Χριστός απέθανε. Πεθαίνεις για τους εγκληματίες, πας σε μια φυλακή, δεν ξέρω, παλιά είχαν τα κάτεργα που είχαν οι βαριά εγκληματίες, είχαν του Αλκατράζ, ξέρω εγώ, στην Αμερική, ε. Και πας και λες για αυτά τα παλιοτόμαρα εδώ πέρα, εγώ θα πεθάνω, ε. Φοβερό πράγμα. Δεν λες θα πεθάνω για τα ιερά και τα γόσια της φυλής μου, για τους ήρωες και τους σωτούς μου και για τους αθώους και εδώ, αλλά θα πεθάνω για αυτούς τους εγκληματίες οι οποίοι την ώρα του θανάτου καγχάζουν κιόλας. Διότι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή αν είχαν λόγο να μιλήσουν, του λέγανε αυτό που λέει, αν είσαι, δεν το λέγανε. Αν είσαι αυτός που λένε, για κατέβα τώρα από εκεί πάνω που σου έχουμε βάλει. Κατάβηθε από του σταυρού. Είναι φοβερό δηλαδή. Εμένα με νοιάζει πολύ το ψυχολογικό μέρος. Δηλαδή, ψυχολογικά φθάνω στον Χριστό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Δεν είναι. Είναι. Τα μαρτύρια, ξέρετε, τα σωματικά δεν είναι τόσο βαριά. Τα ψυχικά μαρτύρια είναι τα φοβερά. Έτσι, στην Κορέα υπάρχει ένα παλιό και σε άλλες ασιατικές χώρες, όταν θέλουν να σκοτώσουν κάποιον, να τον πεθάνουν σε μια ομάδα, δεν εφαρμόζουν ποτέ μέσα βιολογικά, ξέρετε. Εφαρμόζουν ψυχολογικά μέσα. Υπάρχει τρόπος και οι Ασιατικοί λέει, το ξέρουν αυτά, έναν άνθρωπο να τον μισείς και να τον απορρίπτεις εσωτερικά και να τον πεθάνεις, χωρίς να του πεις ποτέ τίποτα. Εάν βάλετε έναν τέτοιον άνθρωπο σε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων που τον απορρίπτουν βαθιά και τον μισούν και δεν λένε τίποτα εξωτερικά, σε ένα-δύο χρόνια θα έχει πεθάνει. Μυστηριωδώς. Καταλάβατε. Αυτό ακριβώς είναι το μαρτύριο του μεγάλου, του Χριστού. Αυτού του είδους η απόρριψη. Και αυτό το πράγμα σας είπα, δοκιμάστε να κοιμηθείτε ένα βράδυ. Ένα βράδυ να είστε κουρασμένοι. Πολύ κουρασμένοι. Και να συνειδητοποιήσετε ότι σας μισούν όλοι οι διπλανοί σας. Η γυναίκα σας, τα παιδιά σας, ότι όλοι σας έχουνε. Σας περιφρονούν. Να δούμε αν θα κοιμηθείτε εκείνο το βράδυ.
Δεν θα κοιμηθείτε. Και αν κοιμηθείτε, θα την άλλιστε από φοβερά όνειρα, κάθε λίγο μπαμ, 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 και το πρωί μπορεί να πάθετε καμιά καρδιακή προσβολή κατά τις 8. Ακούτε, σας λέω. Λοιπόν, αυτό το μαρτύριο που λέγεται στην ψυχολογία ναρκισσιστικό τραύμα. Λέγεται ναρκισσιστικό τραύμα. Το τραύμα του ναρκισσισμού είναι το χειρότερο από όλα. Έτσι. Αν βάλετε έναν άνθρωπο και του κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά ηρωικό το τρόπο, δεν έχει τόσο πρόβλημα. Το άλλο όμως, το ναρκισσιστικό τραύμα, αυτό για να ανταπόδω τη αγάπη αυτή, είναι το χειρότερο από όλα τα μαρτύρια. Και αυτό κάνει ο Χριστός ακριβώς. Καταλάβατε, ως άνθρωπος. Πολλών μάνων δικαιοθέντες είναι το αίμα τη αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Και τώρα λέει που έχουμε αυτή τη θυσία, λέει, μας λέει παλιός ο Θεός, δεν είμαστε τέκνα οργής. Έτσι, διότι όταν σε αγαπάει ο Υιός του Θεού, ο Πατήρ σε βλέπει αλλιώς πια. Έτσι, σου έχει χαρίσει δηλαδή τι, όλα αυτά τα οποία στην πραγματικότητα σε απομακρύνουν από αυτόν και σε αποξενώνουν. Και συνεχίζει η γάρ, εχθροί όντες. Κατηλάγει με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Εάν λοιπόν, λέει, ήμασταν εχθροί του Θεού, και με το θάνατο, αυτό του είδους του θάνατο, της απόλυτης αγάπης, όπου ο Πατέρας με την απόλυτη αγάπη του Υιού προς εμάς, μας δικαιώνει, επειδή μας αγαπά απόλυτα ο Υιός, μας δικαιώνει ο Πατήρ και μας υιοθετεί. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα συνέβη όντας εχθροί εμείς, τώρα λέει που γίναμε φίλοι, περνώντας από τον δρόμο αυτόν, έτσι πόσο μάλλον θα σωθούμε εν τη ζωή αυτού. Είχα πει στην αρχή, η ζωή του είναι στα χέρια μας, σου δίνει ακριβώς τον τρόπο της ζωής του. Με ένα λόγο σου δίνει το μυστήριο του Σταυρού, αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού για μας. Αυτή η πορεία που την περιέγραψα πριν. Σημειωτέων ότι το Σταυρό δεν το γλιτώνει κανένας στη ζωή αυτή. Όλη η ανθρωπότητα είναι οι δύο Σταυροί του Χριστού. Απλώς είναι αν θα είναι κατά Θεόν ο Σταυρός ή αν θα είναι χωρίς Θεό ο Σταυρός. Το Σταυρό κανένας δεν το γλίτωσε. Ούτε θα τον γλιτώσει ποτέ. Καταλάβατε. Σταυρός είναι οτιδήποτε συμβαίνει να το περνώ κατά Θεόν και να ψάχνω το θέλημα του Θεού. Μα με πρόσβαλαν, μα με έκαναν, μα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα το κοιτάξω κατά Θεόν, μου λέγε ένας μεγάλος καθηγητής ιατρικής, φίλος, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω το είχα ξαναπεί μια φορά αυτό. Αυτός, όντας πολύ γνωστός και πάρα πολύ αξιόλογος, έπρεπε να έχει κανονικά την διεύθυνση μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Λοιπόν, και με τους γνωστούς τρόπους της αξιοκρατίας που έχουμε εμείς, του την πήρε ένας άλλος κομματικός χέφρον και ομόφρον. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν κορυφή στο είδος του και στην ειδικότητά του, στενοχωρήθηκε φυσικά, γιατί έγινε μια αδικία εδώ και πήγε στον πατέρα Παΐσιο τότε που ζούσε ο πατέρα Παΐσιος. Ήταν και πνευματικός άνθρωπος όμως. Και του λέει, «Γέροντα, μου κάμανε αυτή τη φοβερή αδικία. Τούτο και τούτο και τούτο και τούτο και τούτο και τούτο». Λοιπόν, και του λέει ο γέροντας, «Και γιατί δεν χαίρεσε», του λέει, «με τη χαρά αυτού που πήρε τη θέση. Με άδεια σε λέει, πάτερ». «Γιατί δεν χαίρεσε», λέει, «με τη χαρά που έχει αυτός». «Συγκλονίστηκα», λέει, πάτερ. Είναι ο δρόμος του Σταυρού αυτός. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο δρόμος του Σταυρού. «Συγκλονίστηκα», λέει, «με πήραν τα δάκρυα. Συγκλονίστηκα με αυτό που μου πήρε». Λοιπόν, και γυρίζω και αρχίζω να κάνω άσκηση και να χαίρομαι που αυτός πήρε τη θέση και να τον επαινώ κιόλας στους άλλους και να λέω τα καλύτερα για αυτόν. Καταρχήν, λέει, θεραπεύτηκα τελείως. Έγινα μέσα μου ευτυχέστερος των ανθρώπων από το δυστυχέστερο που ήμουν
Και σε ένα χρόνο από εκείνη τη στιγμή παθαίνει άλλος ένα ατύχημα, τέτοιο που δεν το επέτρεπε πια. Και του δίνουν τη διεύθυνση την οποία κράτησε μέχρι το τέλος της καριέρας του, της κλινικής. Γιατί, διότι ο Θεός καμιά φορά θέλει να διορθώσουμε κάτι. Εμείς ορμάμε σαν τα θηρία που είμαστε και λέμε τούτο, τούτο θέλω. Ένας γνωστός δημοσιογράφος από αυτούς που μου είχε πάρει συνέντευξη πριν από καιρό σε ένα κανάλι, μου λέει πού είναι ο Θεός. Ορίστε, εγώ προχθές βγήκα και του είπα να κάνει καλά τον μπατζανάκι μου που έπαθε καρκίνο. Δεν τον έκανε, μου λέει. Καταλάβατε. Δεν μπαίνει ο Θεός στη δούλεψή σου. Ο Θεός θα σε βάλει στο δρόμο του. Ο δρόμος αυτός περνάει από σταυρό. Μόνο έτσι. Δηλαδή αυτή η δοκιμασία που γίνεται διυπομονής, που περνάει μέσα από το δοκιμασία, γίνεται δοκιμή, γίνεται ελπίδα και μετά βίωμα της αγάπης του Χριστού στη ζωή και στην ύπαρξή μου. Και όποιος το έχει αυτό το βίωμα είναι αληθινά χριστιανός. Μόνον αυτός. Όλοι οι άλλοι είναι... Τι είναι? Είναι ό,τι θες, ό,τι μπορείς να πεις ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορούν να είναι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Και βλέπετε ότι ένας πραγματικός πρέπει να κάνει υπομονή, μακρά υπομονή με τον καθέναν από εμάς, μέχρι να φτάσει αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να κάνει και δεκαετίες να έρθει. Μπορεί να έρθει μέχρι στο τέλος της ζωής μας. Μπορεί να έρθει την ώρα του θανάτου. Καταλαβαίνετε. Και να δει κανείς τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουν οι Άγιοι. Αλλά γιατί να γίνει αυτό και να περιμένουμε τόσο πολύ? Βέβαια, γι' αυτό μας δίνει ο Θεός τη ζωή αυτή. Δεν μας τη δίνει για να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας απλώς όπως νομίζουμε. Τα αποκαταστά αυτός καλύτερα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς. Τη ζωή σου δίνει την επέκταση της ζωής για να μπορέσεις να έχεις αυτού του είδους την πορεία και να κερδίσεις αυτά τα πράγματα, διότι αν δεν τα κερδίσουμε τα πράγματα στη ζωή αυτή, στην αιώνια επόμενη ζωή πώς θα έρθουν, διαμαγείας, αφού δεν τα ζητήσαμε ποτέ. Είναι φοβερό να πεθαίνουν άνθρωποι στο όνομα του Χριστού, ορκιζόμενοι, πώς το λένε, αφοσιωμένοι, δήθεν κλπ. Και να μην έχουν εμπειρία αυτού του πράγματος, της αγάπης του Θεού, όπως το λέει εδώ, η οποία το λέει τόσο ωραία, πώς το λέει, το διαβάζω, το είπα πριν, εδώ. Εκέχετε η αγάπη του Θεού, εκέχετε εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Οι Άγιοι έχουν αυτό το Άγιο Πνεύμα, το έχουν ζωντανά, αισθητά το έχουν. Και ξέρουν πώς είναι. Και ξέρουν πώς το κρατάνε και ξέρουν και πώς φεύγει. Και εμείς σιγά σιγά μπορούμε να μάθουμε δοκιμάζοντας σε καθημερινή βάση. Εντάξει. Είσαι δικαιωμένος, έχεις κάνει τη γυναίκα σου σκουπίδι, ας πούμε. Είσαι βέβαιος ότι το δίκαιό σου έχει αποκατασταθεί και νιώθεις μέσα σου παγερή ερημιά και θάνατο. Γιατί? Μα αφού ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Παρά τα αυτά δεν ευδοκεί η χάρη εκεί σε αυτό. Ήθελε να τη δικαιώσει, είχα πει κάποτε παλιά και το έχω γραμμένο και σε αυτό το βιβλίο που η ιστορία της αγάπης του Θεού που κυκλοφορεί. Λοιπόν, ότι ο Σταυρός είναι μια μοναδική επανάσταση. Είναι η επανάσταση να δικαιώνω εγώ τους άλλους. Όλες οι επαναστάσεις είναι να δικαιωθώ εγώ, δεν είναι? Όλες οι επαναστάσεις γίνανε για να δικαιωθούμε εμείς που την κάναμε την επανάσταση. Καμιά επανάσταση να δικαιώνω τον άλλο δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ο Σταυρός αυτό είναι. Ακριβώς αυτό κάνει ο Θεός στον κόσμο. Αυτή είναι η οικονομία του. Να δικαιώνει εμάς. Εάν καταλάβουμε τη δωρεά του Θεού, σιγά σιγά, δεν έγινε απότομο αυτό, εάν καταλάβουμε τη δωρεά του Θεού, αλλάζουμε πάρα πολύ. Βήμα-βήμα, δεν αλλάζει. Δεν είναι ένα κουμπί αυτό, μην το φανταστείτε ότι ξαφνικά γυρίζει ο διακόπτης και πλημμυρίζουμε φως. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά φεύγει λίγο από το σκοτάδι και έρχεται λίγο φως και πιο πολύ και πιο πολύ. Και στο τέλος γλυκένεται κανείς, έτσι έλεγε ο πατήρ Πορφύριος και άλλοι άγιοι του Θεού, και δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δεν του αρέσει. Αμαρτία μπορεί να κάνει, αλλά δεν τη χρειάζεται πια. Ενώ εγώ με τη φιλαυτία που έχω, τη χρειάζομαι την αμαρτία. Ψυχικά τη χρειάζομαι. Θα πάθω κατάθλιψη άμα δεν σε συντρίψω. Και μετά παθαίνω επειδή σε συνέτριψα. Ακούσατε πώς το είπα? Παθαίνω κατάθλιψη άμα δεν σε συντρίψω και μετά την παθαίνω, σιγά σιγά όμως με δώσεις, επειδή σε συνέτριψα πολλές φορές. Και βλέπει κανείς να έρχεται και ο νικητής και ο ηττημένος
στην ίδια κατάθλιψη. Και λες, Τάσο, εσύ νίκησες εδώ. Τι θα πει νίκησες, αφού έχασες τον άλλον. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση που ζούμε. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, να ξέρετε, όλα θα περάσουν, αυτό θα μείνει. Την τελευταία μέρα του κόσμου όλοι θα πούμε ότι έχει δίκιο. Και αυτά λόγια του Χριστού είναι. Ιώτα εν ημία κεραία, λέει. Ούτε ιώτα, ούτε ένας τόνος δεν θα αλλάξει από αυτά που σας λέω. Προσέξτε. Γιατί μιλάει με την εξουσία, τη μοναδική του Θεού που είναι. Τώρα εμείς αυτό, αν δεν το θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Κάνουμε για ώρα αναλύσεις, τέτοιες. Και εμένα μου αρέσουν αυτές, να λέμε τώρα χίλια πράγματα. Το θέμα είναι ότι το ουσιώδες είναι τούτο. Και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα το έφτιαξε έτσι ο Θεός, το καταλαβαίνουν όλοι. Άμα πιάσω τώρα να σας αναλύσω την έννοια της ύπαρξης στο Χάιντεγκερ και τη διαφορά με το Σάρτρε που κάνω στα βιβλία μου, δεν καταλάβετε τίποτα. Αυτά όμως τα καταλαβαίνουν όλοι. Τα έκανε έτσι ο Θεός, ούτως ώστε να έχουν τέτοιο βάθος και τέτοια απλότητα που να μπορείς, εάν τα προσέξεις, και αν κυρίως, το ξαναλέω, έχεις την πρόθεση, την προαίρεση. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις προαίρεση, υπάρχει, που γεννάει και την ευγνωμοσύνη η προαίρεση μετά. Και μετά γεννάει αυτό, όπως είπαμε, την ταπείνωση, ταπείνωση αντοχή στη δοκιμασία, υπομονή, και υπομονή ελπίδα, γιατί βλέπεις τη χάρη του Θεού σε αυτή την κατάσταση και στη συνέχεια αμέσως έχεις την εμπειρία της αγάπης του Θεού μέσα σου, απέραντη. Έτσι έλεγε ο πατήρ Κλεόπας, ο Άγιος αυτός, ο Ρουμάνος, ησυχαστής, τελειώνουμε τώρα. Μια φορά, λέει, τον πείραξε ο λογισμός της Ρουμανίας, έζησε στο καθεστώς αυτός μέσα και ήταν Άγιος, ήταν ο πνευματικός πατέρας του Τανιλουάε, του μεγάλου, του πατρός του Τανιλουάε, του μεγάλου Ρουμάνου θεολόγου. Και ο ίδιος ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε στα βουνά μέσα, στην Τρανσυλβανία, γιατί τους κυνηγάγανε το καθεστώς. Το είχε, σε έπιανε, είχε φυλακή σκληρό καθεστώς, μάρτυροι ήταν αυτοί όλοι. Και έμενε χρόνια στη φυλακή εκεί πέρα, σε πανάθλιες συνθήκες, ξυλοδαρμούς και χιλιάδιο, όλα αυτά τα γνωστά που ξέρετε. Ο κομμουνισμός, ο εφιρμοσμένος. Λοιπόν, και κάποια στιγμή το ορθολογισμός, ας πούμε, σε τι κατάσταση είμαι. Ναι. Και εκείνη ήταν η Κυριακή, λέει, πρωί. Και αυτός πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησιά και στη σκήτη και άργησε την πρόθεση γιατί διάβαζε χιλιάδες ονόματα. Λοιπόν, και όταν πήγαινε το πρωί, πήγαινε κάποιος στις 4 το πρωί, ξέρω εγώ, χειμώνα, 3-4 το πρωί και διάβαζε. Και όπως ήταν μόνος στην εκκλησία, είχε αυτό το λογισμό. Και ξαφνικά, ήταν άδεια η εκκλησία, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει, λέει, μια γυναίκα του λαού, των χωριών εκεί, της περιοχής, άγνωστη του εντελώς, με χωριάτικα ρούχα και τελείως άσχετη και τελείως αυτή. Και στέκεται μπροστά στην εκκλησία και λέει, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου, άρχισε να φωνάζει, δώσ' μου την υπομονή σου, δώσ' μου την υπομονή σου. Και ξαφνικά, λέει, κατέβηκε, λέει, το άκτιστο φως πάνω και άρχισε να λάμπει σαν τον ήλιο, λέει. Και έγινε η εκκλησία από τέλειο σκοτάδι, έγινε τέλεια μέρα παντού. Δεν έβλεπε σαν να μπήκε ένα κομμάτι ήλιο εκεί μέσα. Έτσι έλαβε αυτή η γυναίκα. Και ήμουν, λέει, τόσο, λέει, συγκλονισμένος που μου πέσαν, λέει, και τα χαρτιά, μου πέσαν και τα αυτά. Και έμεινα εκεί, λέει, εκστατικός, μπορώντας να κουνηθώ και μην αναπνέοντας καν για να μην ακούσω ότι είμαι εκεί πέρα. Καταλάβατε. Και αφού πέρασε η ώρα πολύ, σιγά σιγά συνεστάλει το φως αυτό, κατέβασε τα χέρια της η απλή γυναίκα και έφυγε. Καταλάβατε. Δεν είναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα απλά και μόνο έτσι διηγήσεις. Είναι η πραγματικότητα. Και στον βαθμό που κανείς μπαίνει στον δρόμο αυτόν, νομίζω ότι επειδή αυτή είναι η ζωή των Αγίων, θα τα επαληθεύσει αυτά τα πράγματα. Είπα λίγο καταρχήν και μετά σιγά σιγά και περισσότερο. Έτσι. Αυτά. Αν υπάρχει κάτι να ρωτήσετε επίγον, να το πούμε. Thank you.
Ναι, μπορεί, αλλά αν το έχει σκοπό να. Λένε οι πατέρες ότι αν έχει σκοπό να το κάνει, δεν θα γίνει. Οποιοδήποτε από εσάς σκεφτεί ποτέ ότι θα μετανοήσω στο τέλος της ζωής μου, να ξέρετε, το υπογράφω αυτή τη στιγμή, δεν θα γίνει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό, ο Θεός δεν εμπέζεται σε καμιά περίπτωση. Αυτό γίνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου άνθρωποι για αλφαβήτα λόγους δεν μπόρεσαν να έχουν αυτά τη γνώση και την πείρα. Οπότε ο Θεός τους δίνει μια ευκαιρία στο τέλος, αυτό είναι σπάνιο. Σε καμία περίπτωση, να το ξέρετε αυτό και ποτέ μην πείτε επίσης, του λέει ο Νικόδημος ο Αηγορής που τον γιορτάζουμε αύριο, ότι θα κάνω την τάδε αμαρτία και μετά θα μετανοήσω. Είναι πιθανό να μείνεις εκεί μέσα. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Δεν, δηλαδή, θα πεις περιμένει ο Θεός, όχι, σέβεται την ανθρώπινη αδυναμία, αλλά όταν εκδηλώνεται ταπεινά η αδυναμία, αυτή, όχι αν εκδηλώνεται με θράσος. Δεν πρέπει να πεις θα σκοτώσω όλους εδώ πέρα και μετά θα μετανοήσω. Είναι τελείως αδύνατο. Θα δαιμονιστείς, δεν θα μετανοήσεις. Να κάνω μια δεύτερη. Παρακαλώ, ναι. Αν δεν γνωρίζει και δεν έχει γνωρίσει αυτό που κάποιοι άλλοι, ας πούμε, είμαστε τυχεροί και κάνουμε την προσπάθεια να το γνωρίσουμε, αν δεν γνωρίζει και τελευταία στιγμή μετανοήσει, ναι, αν όμως κάποιος τον προσέγγισε, δηλαδή με κάποιο τρόπο, κάποιος που είναι στον δρόμο του Θεού ή προσπαθεί να είναι στον δρόμο του Θεού, έχει προσεγγίσει κάποιο άτομο και προσπάθησε, ας πούμε, να του δώσει κάποιο έναυσμα, ναι. Αρνήθηκε, θεωρείται ότι. Δεν ξέρω αν το έναυσμα αυτό ήταν κατά Θεόν, γιατί καμιά φορά κάνουμε, λέμε κάτι και τη συκοφαντούμε το Θεό. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι του έδωσα έναυσμα. Γιατί για να το δώσεις έναυσμα πρέπει να είσαι σε κατάσταση μεγάλης χάριτος εσύ. Για να επηρεάσεις κάποιον κατά Θεόν, πρέπει να έχεις αίσθηση, να είσαι σε κατάσταση χάριτος εσύ ο ίδιος. Να του δώσεις δηλαδή κάτι το οποίο είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι να του πετάξεις το κεφάλι ένα ακόμα πρέπει, δεν θα σε ακούσει. Το ξέρετε όλοι αυτό. Τα παιδιά γιατί δεν μας ακούνε. Όταν δεν μας ακούν τα παιδιά, και γιατί άλλες φορές μας ακούνε. Γιατί στην μία και στην άλλη περίπτωση είναι ο τρόπος με τους οποίους μιλάμε πάρα πολύ διαφορετικός. Μια φορά είχα ένα φίλο όταν ήμουν σπούδαζα θεολογία, ο οποίος ήταν τελείως άσωτος. Καλό παιδί, αλλά άσωτος. Πώς γίνονται αυτά τα δύο τώρα. Γίνονται, ήταν ας πούμε, και βρέθηκε στη θεολογική σχολή χωρίς να το πολύ θέλει. Αλλά παρά τα αυτά είχε ακούσει μερικά πράγματα και εντάξει, επηρεάστηκε. Λοιπόν, βεβαίως είχε τρομερός πειρασμούς στη ζωή του. Και προβλήματα. Συνέβαινε το ένα, συνέβαινε το άλλο. Πέθανε εκείνος, χτύπαγε εδώ, πάθαινε εκείνο, πάθαινε το άλλο. Και κάποια στιγμή, ακούγοντας και εμάς που πηγαίναμε στο Άγιον Όρος εκεί δεξιά-αριστερά, λέει: θα πάω κι εγώ. Λοιπόν, και πάει στον Παπα Εφραίμ, τον Ακιώτη. Ευτυχώς τότε υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι. Λοιπόν, και τώρα υπάρχουν κάποιοι. Λοιπόν. Και πάει λοιπόν και του λέει γέροντα πρώτα ας πούμε του στείλει ένα γράμμα, καμιά δεκαριά στιγμής περιέγραφε τα παθήματά του. Και τελικά μετά από λίγο καιρό τον είδε και ζωντανά. Λοιπόν, τον είδε ζωντανά και γυρίζει συγκλονισμένος από τα Άγιον Όρος, συγκλονισμένος. Λέω τι σου είπε, μου λέει τίποτα. Απλά με κοίταξε λέει και μου λέει, αλλά με ένα βλέμμα λέει, όπως κοίταγε με το γερακίσιο εκείνο βλέμμα που είχε ο Παπα Εφραίμ, τον κοιτάει λοιπόν και του λέει, κοίταξε να δεις, του λέει, όλα αυτά συνέβησαν διότι ήσουν μακριά από το Θεό. Μια αυτή φράση του λέει τίποτα. Και συγκλονίστηκε αυτός και διελήφθη και άλλαξε ζωή. Πάτε εσύ και πες τη φράση αυτή. Απαράταμε κι εσύ και ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω, έχει σημασία. Αυτός δεν πήγε, του είπε μια φράση. Είχε κάνει προηγουμένως δεν ξέρω πόσες ώρες την προσευχή που ήξερε να κάνει, καταλάβατε τι λέω. Και του μετέδωσε χάρη Αγίου που εκείνη τη στιγμή με τη φράση αυτή του πέταξε ένα ολόκληρο φόρτωμα χάριτος πάνω του, καταλάβατε. Δεν έχει σημασία τι λέμε, σημασία έχει ποιος το λέει εκείνη τη στιγμή αυτό που το λέει. Ο Θεός δεν λέει πολλά. Μια κουβέντα σου λέει, δυο, δεν θέλει πολλές. Λοιπόν, αυτή τη φρασούλα που την είπε σε αυτή την κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος άρκεσε για να κόψει τη ζωή του στα δύο και να αλλάξει όπως αλλάζει η μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Ενώ, απάντησε αυτό που λέτε, αν πας εσύ και εγώ και του πεις
Δεν ντρέπεσαι τη ζωή σου. Πού ρε διαβάζει Ευαγγέλιο, χαμένε, πού ρε την κατάρτιση. Έτσι, θα σε αρχίσει, σου ρίξει και μια καρπαζιά εκεί πέρα και θα τελειώσει το πράγμα. Γι' αυτό δεν επηρεάζουμε. Η κατάσταση τη επίδραση στον άλλο είναι η δυνατή μόνο όταν υπάρχει. Ο Μέγας Αθανάσιος το είπε με μία φράση. Το νουν, λέει, το νουν, τον ανθρώπινο νουν, ουδείς δύναται διδάξε, ουδείς, ημί έτερος νους ορών των Θεών. Καταλάβατε τι λέει. Ένας νους άλλος, λέει, που βλέπει Θεό, αυτός μπορεί να τον διδάξει. Κανένας άλλος. Θα το πληροφορήσει, όπως λέμε. Επειδή είναι θεόπτης και του μιλάει έτσι όπως θέλει ο Θεός να μιλάει. Άλλιος, μεταξύ μας, έτσι δεν είναι. Ο Χριστός ουδέποτε έπεισε τους Φαρισαίους, οι Φαρισαίοι ουδέποτε έπεισαν τον Χριστό, ο Σαμαράς δεν έπεισε τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν έπεισε τον Σαμαρά και κανένα δεν θα πείσει ποτέ τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Κανένας δεν πείθει κανέναν. Ορίστε. Δεν μπορεί ο Κυμανικός να συμβουλεύσει εμένα προς τα ξεφυλλότητα κλίψη αντί να διαβάσει την ευχή για τους άλλους. Πώς δεν μπορεί να δείτε απασπαντήσει ο Παντερμάκης. Δεν είναι. Δεν μπορεί να πει αυτό που είπε ο πατήρ ο Αθανάσιος, ο Άγιος Αθανάσιος. Έχει νου και κοινωνεί με τον Θεό. Μια παντομένα. Να συμβουλεύσει εμένα. Κοιτάξτε, μπορεί να πει, αλλά πρέπει να είμαι και εγώ σε κατάσταση να τα ακούσω. Οι πνευματικοί συνήθως εμποδίζονται να πούνε, ακόμα και αν είναι ήδη προχωρημένοι, εμποδίζονται να πούνε πολλές φορές από τη δική μας κατάσταση αυτά που πρέπει. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο και έρχεται και θέλει και καλά εκείνη τη στιγμή η εναλλακτική του μεταξύ να σφάξει τη γυναίκα του και να μιλάει σε σένα. Είναι το να μιλάει σε σένα, τι θα πεις εσύ. Καταλάβατε τι λέω. Έχει δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να τη σφάξει, που λέγει το. Ξέρετε, σας το είχα πει το ανέκδοτο μια φορά. Είχα έναν θείο, λοιπόν, ο οποίος ήταν πολύ έτσι ωραίος τύπος και αρημάνιος, λοιπόν, και το πειράζανε καμιά φορά αυτοί, λοιπόν, και ζούσε με τη θιά μαζί καμιά 70 χρόνια, 60, και ήταν ζεύγος από τα παλαιά. Και το ρώτησε κάποιος, λέει, δεν μου λες ρε μπάρμπα, του λέει, τόσα χρόνια, λέει, που ζεις με τη θιά, σου ήρθε ποτέ να τη χωρίσεις? Και λέει αυτός, να τη χωρίσω, λέει, ποτέ, να τη σφάξω, ναι. Δηλαδή, όταν έρχεσαι στο πνευματικό, αντί να τη σφάξει, πώς πεις, κοίταξε, τώρα αυτός. Σας είπα, ό,τι βαστάζει ο καθένας θα το πει ο πνευματικός. Δεν τα βαστάζουμε όλοι όλα. Και αυτό που βαστάζει κανείς αύριο δεν το βαστάζει σήμερα. Όσο βαστάτε θα σας συμβουλέψει. Δεν μπορεί να σας πει πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια εναλλακτική αντί για το χωρισμό. Εντάξει. Αν δεν υπενθυμίσουμε και το απόγευμα στις 8 η ώρα, έχουμε τα πατερικά εδώ, τις πατερικές αναλύσεις. Καλή δύναμη να έχετε.